Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί είπε ο Κύριος ο Γερή και εκείνη που δεν τον νόριζα ότι το εξομοιάζει με παιδάκια που κάστονται σε αγορά και φωνάζουν τελικά είναι σαν παιδάκια που λένε κάτι χωρίς να γνωρίζουν τι λένε. Δηλαδή το εξομοιάζα σαν αυτοί που λένε κάτι που δεν καταλαβαίνουν σημαίνει δεν έχουν σοφία επειδή η σοφία αληθινή έρχεται μόνο από το Θεό και ο Θεός είναι σοφία, δηλαδή η σοφία είναι πρόσωπο και επίσης η σοφία είναι πηγή κατανόηση και όλη η ικανότητα να κατανοεί ο άνθρωπος και να σκέφτεται δίκαιο και αληθινό και αυτή έρχεται μόνο από το Θεό. Δεν είναι αυτό που κάποιος φουντάζει στο Πανεμιστήμιο. Αυτό είναι η σοφία αληθινή, που μπορεί κάποιο να τον έχει και να είναι σαν φω στη ζωή του να κατανοεί, έρχεται μόνο από το Θεό επειδή ο ίδιο είναι σοφία. Γι' αυτό αυτή η ιερή δεν είχα σοφία, επειδή πριν λαμβάνει κάποιο σοφία από το Θεό, πρέπει να έχει φόβο Θεού. Δηλαδή πρέπει να περπατάει με φόβο Θεού. Τι σημαίνει φόβο Θεού, σεβασμό. Πρέπει αυτό το άνθρωπο να έχει κοινωνία με το Θεό και να ζει θεληματικά, με υπακοή στο Θεό. Αν και μπορεί να κάνει λάθο, επειδή λάθο όλοι κάμουν, δεν υπάρχει άνθρωπο που να σηκώσει το κέρι ότι δεν έχει κάνει λάθο, ούτε δεν, δεν πράττει κάτι που δεν είναι σωστό στα μάτια του Θεό ατελειωματικά. Αυτό συμβαίνει σε όλου μα. Μπορούμε, όχι τελειωματικά όμω, με μια διαφορά. Επειδή οι άλλοι άνθρωποι κάνουν αμαρτία τελειωματικά. Έχουν δόλο σχεδιάζω προμελετάει για να κάνει κάτι κακό στο πλησιό του τελειωματικά. Αυτό είναι άλλο, άλλη υπόθεση. Αλλά αυτό που λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν είναι ότι κάνουμε λάτι όλοι μα και όλοι μα μπορούμε να κάνουμε κάτι όχι τελειωματικά, ατελειωματικά και να, μην, να, είναι, να είναι κάτι που δεν ήταν άρεστη προ εσά ο Θεό. Αλλά αν κάποιο ζει έτσι, τότε φοβάται το Θεό. Περπατάει με σεβασμό επειδή δεν θέλει να κάνει τεληματικά εκτός από τα λάθη που τα γίνει. Αυτή είναι μια διάφορα. Αλλά σοφία όμως που έρχεται από το Θεό δίνεται μόνο στον άνθρωπο που περπατάει με σεβασμό και φοβάται το Θεό συνειδητά και δεν κάνει κάτι θεληματικά σαν προμελετάει δηλαδή να κάνει επειδή έχει σεβασμό συνειδητά προς το Θεό και αυτό αποκαλούνται φόβο του Κυρίου. Φόβο του Κυρίου δεν είναι να φοβάται το Θεό, με έννοια όπως τρομάζει ο άνθρωπος όταν βλέπει κάτι εφιαρτικό, αλλά είναι σεβασμό, συνειδητά, σε μέσα στο καρδιά, παντού όπου περπατάει ο άνθρωπος, αποκαλείται φόβο του Κυρίου. Και κάθε ένα που έχει φόβο του Κυρίου, τα λάβει σοφία από τον ουρανό που δίνει μόνο ο Κύριο και όχι ανθρώπινοι. Ούτε στο Πανεμισίμιο δεν λαμβάνει κανένα ούτε σε επιστημονά δεν μπορεί να έχει τέτοια σοφία, μόνο από το θεό έρχεται που είναι πηγή σοφία και πηγή γνώση, σε όλα όσα δινούργησε με τη σοφία και η γνώση του που είναι κατανοητό σε εμάς. Να σας διαβάζουμε, όπω του είπε ο Κύριο, είναι το συνοπτικό Ευαγγέλιο, κατά Ματέο, κεφάλαιο 11, εδάφιο 16, λέει ο Κύριο, ας, ακούσει, ας ακούσουμε, αλλά με τι να εξομοιάσου αυτή τη γενιά, είναι όμοιο με πεντάκια που κάθονται σε αγορέ και φωνάζουν στο σύντροφο του και λένε σας παίξαμε φλογερά και δεν κορέψατε, σας είπαμε μυρολογία και δεν τρινήσατε. Επειδή ήρθε ο Ιωάννη μη το τρώγοντα, μη τα πίνοντα και έκ, λέτε έχει δαιμόνια. Ήρθε ο Ιώτου ανθρώπου τρώγοντα και πίνοντα και λένε δεν σε έναν άνθρωπο φαγά και κρασοποτέ. Φίλε, φίλε φίλο τελώνεο και αμαρτωλή και σοφία δικαιώθηκε από τα παιδιά τη. Τι σημαίνει εδώ, πρώτα α δούμε την παρομοιάση που λέει ο κύριο, πώ τι να εξομοιάσω αυτή την γενιά. Ποια γενιά είναι, μιλούσε η γενιά που ήταν τότε, τη στιγμή που ήταν σαν που εχεί στο Ισραήλ. Αυτή την γενιά μοιάζονταν με παιδάκια επειδή τον κατηγορούσα, επειδή δεν γνώριζα ότι είναι Μεσία και ο Κριστό που έλεγα ότι έκοντα οι προφήτε και του περίμενα, αλλά με ανθρώπινη λογικά του τότε Κατηγορήσα το Ιησού Χριστό χωρίς να γνωρίζω τι έλεγα απλώς επειδή δεν άντεξα τη διδασκαλία του Ιησού Χριστό που ήταν τη διδασκαλία του Ευαγγέλιο τη δικαιοσύνη Ευαγγέλιο της Κάρη του Θεού επειδή αυτ, εκεί στο Ισραή είχα το νόμο του Μωυσή που ο Κύριος έδωσε προσωρινά στην Πρώτη Διατήκη αλλά ο Κύριος ο ίδιος ήταν σαν άνθρωπο να φέρει το Ευαγγέλιο της Κάρη που ήταν σκιά στο νόμο του Μοϊσί. δηλαδή αυτό που ήταν σκιά το νόμο του Μωυσή, το έφερε ο Κύριος σαν άνθρωπο, ο ίδιο, αυτό είναι Ευαγγέλιο της Κάρη. Με άλλα λόγια, αυτό που ήταν κρυφά, στην πρώτη διατήρηση, ο Κύριος ο ίδιο σαν άνθρωπο έφερε φανερά, επειδή μόνο με το Ευαγγέλιο της Αλήθεια και Κάρη σώζονται κάθε αμαρτωλό. Αλλά αυτοί που ήταν εκεί σαν γεροί στο Ισραήλ και μερικοί Εβραίοι, που ήταν φανατική η θρησκεία στον νόμο, δεν μπορούσε να γνωρίσει το κύριο, επειδή δεν είχα αποκαλύψει από το Άγιο Πνεύμα, δεν είχα μαρτυρία, δεν ζητούσα από το Θεό, απλώ έψαχνα με τα λογικά του, με την ανθρώπινη του μυαλό να καταλάβω. Τότε έγινα σαν παιδάκια που έλεγα ο άλλο έλεγε αυτό, ο άλλο έλεγε κάτι άλλο, διαφορετική άποψη, διαφορετική ιδέα και γνώμη. Τότε έγινε σαν παιδάκια, όπω ο κύριο λέει εδώ. Να το εξομοιάζω με παιδάκια που κάζονται σε αγορέ και φωνάζουν στο σύντροφο του και λένε σας παίξαμε φλογερά, δεν κορέψατε, σας είπαμε με ουρολογία και δεν τρινήσατε. Παρόμοια κάνουν τα παιδάκια. Τα παιδάκια μιλούν κάτι και πολλές φορές παραπονιώνται για κάτι που δεν ξέρει κά ή μιλάει για κάτι που σε κνάει αμέσως μετά. Γιατί επειδή δεν έχω ικανότητα να γνωρίζω συνειδητά τι λένε και τι τα φέρει, τη συνέπεια, όλα αυτά δεν έχω ακόμα αυτήν την ικανότητα μέσα του. Παρόμοια είναι κάποιο που δεν έχει σοφία από το Θεό, δεν έχει ικανότητα να διακρίνει τα πράγματα που έρχεται από το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή μπορεί να είναι και επιστήμονα που σπούνταζε ανθρώπινα εδώ, έχει γνώση ανθρώπινα, αλλά δεν μπορεί δεν έχει ικανότητα σοφία Θεού να διακρίνει πώ ο Θεό μιλάει και τι είναι αυτό που έρχεται από το Θεό. Μόνο ο άνθρωπο που έχει σοφία από το Θεό. Και για να έχει ο άνθρωπο σοφία από το Θεό πρέπει να ζει σε κοινωνία με το πνεύμα του Θεού. Σοφία από το Θεό είναι δώρο. Είναι δώρο που μόνο ο Θεό δίνει από τον ουρανό σε αυτού που έχουν σε κοινωνία μαζί του. Που σημαίνει αυτή η ιερή δεν είχα σεβασμό συνειδητά προ το Θεό, που είναι φόβο Θεό, γι' αυτό δεν είχα επειδή ο κύριο δίνει σοφία μόνο σε αυτού που έχουν σεβασμό συνειδητά προ αυτό. Γι' αυτό συμφέρει τον άνθρωπο, όχι μόνο να ζει σε θρησκεία, να ζει σε κοινωνία, σεβασμό συνειδητά, αν και μπορεί να κάνει λάθη, επειδή δεν κάνει τελειωματικά, γίνεται σε όλου μα, αλλά τα ζει με μια ζωή που δεν τα κάνει τελειωματικά, αμαρτία, ή να πειράξει κάποιο τελειωματικά. Επειδή αυτό γίνεται αμαρτία τελειωματικά, προμελετημένη, που είναι, έχει συνέπειε. Και δείχνει ότι ο άνθρωπο δεν φοβάται το Θεό. Επειδή αυτό που φοβάται το Θεό δεν κάνει τελειωματικά. Απλώ γίνεται κατά λάθο να συμβεί, επειδή είμαστε άνθρωποι και ατελεί όλου μα. Όπω λέει εδώ ο κύριο, λέει του, είτε ο Ιωάννη Μπαπτισί, και εκείνη η να πειραξει καποιο τελειωματικα επειδη αυτο γινεται αμαρτια τελειωματικα προμελετημενη που εχει συνεπειε και δειχνει οτι ο ανθρωπο δεν φοβαται το θεο επειδη αυτο που φοβαται το θεο δεν κανει κατηγορούσε τον Ιωάννη Μπαπτισί ότι έχει δαιμόνια. Επειδή ο Ιωάννη Μπαπτίση δεν έτρωγε, δεν έπινε όπω όλοι οι άνθρωποι. Αλλά επειδή αυτή η ιερή όμω, επειδή δεν είχε αποκαλύψει να γνωρίζει ότι ο Ιωάννη Μπαπτίση είναι αποσταλμένη από το Θεό, τότε με τον τρόπο του το κατηγορούσα. όμως ο Ιωάννη Μπαπτίση επίση δεν σύστηνε τον εαυτό του σε να λένε ότι εγώ είμαι αποσταλμένη από το Θεό. Για ποιο λόγο πρέπει να ξέρουμε κάτι. Ποτέ ο άνθρωπο του Θεό ποτέ δεν πρέπει ο ίδιο να συστήνει τον εαυτό του με τον τρόπο του προσά σε όλου ότι είμαι αποσταλμένη από το Θεό. Επειδή αυτό δεν είναι τον τρόπο του Κύριου. Ο Κύριος θέλει οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν με πίστη, με εμπιστοσύνη ώστε να πιστεύει ότι όντως είναι από το Θεό με διακρίση ή με αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ο Ιωάννη Μπαπτιστή δεν σύστηνε τον εαυτό του, επειδή ο κύριο το πνεύμα του Άγιο που τον οδηγούσε δεν τον έδωσε άδεια να συστήνει τον εαυτό του. Γι' αυτό επίση οι άνθρωποι που δεν τον γνώριζαν ότι είναι από το Θεό, το ότι έχει δαιμόνια. Γι' αυτό ο κύριο του λέει εδώ, ο Ιωάννη ήρθε, μη τρώγοντα, μη πίνοντα, λέτε ότι έχει Και ο φίλο του Ελενό και αμαρτωλού, σημαίνει τι, ο γιο του άνθρωπου είναι ο ίδιο ο κύριο. Δηλαδή, τον ονομάζει γιο του άνθρωπου με έννοια την ανθρώπινη του σάρκα. Δηλαδή, την ανθρώπινη του φύση που γεννήθηκε από μια παρτένα. Γι' αυτό αποκαλείται μέσα στην αγγραφή γιο του άνθρωπου. Γι' αυτό έλεγε εδώ για τον εαυτό του ότι ο γιο του άνθρωπου ήρθε επειδή η ιερή του Ισραήλ κατηγορήσα το Ισού Χριστό ότι είναι, κρασο, ότι είναι φάγκα και κρασοποτή. Και φίλων τελωνές και αμαρτωλού. Επειδή ο Κύριο... Καθόταν με φτελωνές... Και αμαρτωλοί... Με σκοπό να τους ευαγγελίζει... Το Ευαγγέλιο για να σώζονται... Και οι ιεροί... Από άγνοια και από έλλειψη... Κατανόηση, σοφία από το Θεό... Τότε αμέσως κατηγορούσα το Ιησού Χριστό... Ότι τρώει με αμαρτωλού. Γι' αυτό ε, ε, ο κύριο τους λέει... Ότι το κατηγορούσα... Ότι δεν ξέρει τι λένε... Δηλαδή, κατηγορού αστόκαστε. Νομίζω καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αστόκαστε. Δηλαδή μιλά κάτι αστόκαστε που δεν ξέρει κα για ποιο λόγο μιλά και τι νόημα, τι ουσία είναι. Αυτό σημαίνει είναι μια ομιλία ανοησία, αστόκαστε. Αυτό είναι που ο κύριο του μίλησε εδώ, του παρομοιάζει με παιδάκια. Τι διδάγματα είναι για μα σήμερα. Για μα διδάγματα είναι ότι για όλοι οι άνθρωποι τη θρησκεία, επειδή αυτό που μιλούσε εδώ, ο κύριο εδώ αφορούσε οι άνθρωποι που έχει εξουσία στη θρησκεία εβραϊκή. Δηλαδή αφορά και οι άνθρωποι που έχουν εξουσία σήμερα στη θρησκεία εδώ στι χώρε μα, σε όλο το κόσμο που αποκαλούνται χριστιανό, μπορεί να μην έχουν σοφία Θεού. Μπορεί να μην γνωρίζουν το, το έργο του Θεού, τη βουλή του Θεού, όταν ο τεο κινεί εδώ στη γη. Με οποιοδήποτε άνθρωπο που επιλέγει ο Θεό, Υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι που έχουν εξουσιάσει στη θρησκεία όπω βλέπουμε σήμερα που αποκαλούνται Πάπα Επίσκοπο να μην γνωρίζουν, να μην έχει σοφία να γνωρίζει τη βουλή του κύριου με διαφορετική τρόπο που φανερώνει ο κύριο. Εδώ συγκείται και πολλέ φορέ, επειδή απλώ έχω εξουσία, νομίζει ότι ξέρουν όλα ενώ δεν ξέρουν τίποτα. Επειδή ο δρόμο του Θεού είναι ακατανόητο, δεν μπορεί να γνωρίζει κανεί εκτό αν τον αποκαλύπτει ο κύριο. Γι' αυτό ο κύριο του παρομοιάζει με παιδάκια, αν και ήταν άνθρωποι με εξουσία σε εβραϊκή θρησκεία. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε: μη βλέπει κανεί με τα φαινόμενα, είτε με τίτλο εξουσία που έχει, αλλά πάντοτε με μαρτυρία του Άγιο Πνεύμα να ανανορίζει το άλλο άνθρωπο επίση. Επειδή ο Άγιο Πνεύμα δίνει και μα διακρίσει να διακρίνουμε. Αυτόν τον άνθρωπο, αν και δεν μπορούμε να εννοήσουμε όλη την καρδιά του, αλλά τα διακρίνουμε με καρπό ώστε να έχουμε κάποια εικόνα για τον άνθρωπο εκείνο. Και όταν μιλήσει, επίση θα έχουμε εικόνα ότι αυτόν τον άνθρωπο έχει σοφία ή δεν έχει σοφία. Τα διακρίνουμε. Επειδή μπορεί κάποιο να φοράει κουστούμι καλά και να φαίνεται σαν κατοσπρεπή άνθρωπο, σαν μεγάλο πλούσιο, ενώ είναι άφρονα. Δεν έχει σοφία. Επειδή σοφία αλήθινη έρχεται μόνο από το Θεό δόρημα. Μπορεί να σπουδάζει, αλλά να μην έχει σοφία. Πρέπει να ξέρουμε, σοφία αλήθινη είναι δώρο από το Θεό. Οποιοδήποτε από εσάς μπορεί να το έχει, αρκεί να αρκεί η κοινωνία με το Κύριο. Να περπατά συνειδητά, με σεβασμό προς αυτό, με φόβο προ αυτό. Δηλαδή να μην κάνει τελειωματικά κάτι που είναι εναντιός του τέλημα του Κύριου, τότε αυτό δείχνει ότι φοβάσει το Κύριο και ο Κύριος είναι που θα σου δώσει σοφία από τον ουρανό. Επειδή είναι πηγή όλο του σοφία, κατανόηση και γνώση με αυτή. Επειδή ο ίδιο επίσης είναι σοφία πρόσωπο που την όλα που είσαι στην ύπαρξη που είναι ακατανόητο σε εμά. Ο ίδιο ο Κύριος είναι ακατανόητο σε εμά. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε. Πολλοί άνθρωποι η θρησκεία εξαιτία τη ανθρώπινη λογικά του δεν δέκονται να αυτοαποκαλύψει που έρχεται από τον κύριο που περνάει τα λογικά του. Όσοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κουσοφία, είναι άφρονε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι φέρνονται σαν παιδάκια. Όπω λέει εδώ ο κύριο, εξομοιάζουν με παιδάκια που θέλουν να καταλάβουν όσοι να πιστεύουν. Πρέπει να ξέρουμε ο δρόμο του Θεού δεν κατανοεί κανεί. Αν, αν αποκαλύπτει ο κύριο, μόνο πρέπει να πιστεύει ο άνθρωπο. Αν τέλει, αν δεν τέλει, θα είναι άπιστο. Δικό του επιλογή επίση. Δηλαδή, εμεί που είμαστε άνθρωποι, που έχουμε κοινωνία με τον κύριο, ή όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν κοινωνία, αν κάποιο λέει θέλει να βλέπει με τα μάτια του, να καταλάβει για να πιστεύει, τότε αυτόν τον άνθρωπο θα παραμείνει άπιστο μια ζωή. Επειδή ο κύριο είναι ακατανόητο. Πρώτο, είναι αόρατο επειδή είναι πνεύμα από τη φύση, δεν το βλέπουμε. Αλλά ο, ταιό, ο κύριο δεν μαθαίνεται, αλλά αποκαλύπτεται επειδή αποκαλύπτεται. Όταν αποκαλυπτεί σε σένα, τότε αυτό είναι από τον κύριο και αλήθεια. Αν μαρτυρεί μέσα σε σένα, έχει επιλογή να πιστεύει σε αυτό. Και τότε τα δικαιωτεί προ σα ο κύριο, επειδή πιστεύει στο λόγο του. Αλλά αν κάποιο άνθρωπο επιλέγει με ελεύθερη βούληση να μην πιστεύει σε αυτό, επειδή δεν καταλαβαίνει, επειδή ζητάει με τα λογικά του να καταλάβει, τότε ίσω θα παραμείνει άπιστο. Επειδή δε, θέλει να καταλάβει με τα λογικά του πριν πιστεύει και κόρις να αναγνωρίζει ότι ο Κύριος, ο Θεός είναι ακατανόητο. Κανείς δεν μπορεί ποτέ να το ματένει ή να το εξυγνιάζει ή να καταλάβει με τα λογικά του. Πρέπει να ξέρουμε κάτι. Τα λογικά μας και η ιδέα μας και η γνώμη μας πρέπει να το αφήσουμε αυτό όταν ερχόμαστε προς σας ο Κύριο. Να περιμένουμε μόνο να μας πει ο Κύριο αυτό που θέλει να μας πει. Επειδή με τα λογικά μα δεν μπορούμε να πλησιάζουμε, δεν μπορούμε να εννοούμε αυτό που μα λέει ο κύριο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη βουλή του κύριου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη κίνηση του κύριου. Δεν μπορούμε να κατανοούμε τίποτα αυτό που έρχεται από το Θεό. Αλλά μόνο με απλότητα την καρδιά μα, παράδοση στο κύριο, τότε ο κύριο θα μα φανερώνει, θα μα αποκαλύπτει. Αυτό που δεν μπορούμε με τα λογικά μας ούτε παραμικρό να γνωρίζουμε. Πρέπει να ξέρουμε, πολλοί άνθρωποι θρησκεία σήμερα φέρονται σαν παιδάκια. Θέλουν να βλέπουν και έχουν κατηγορίε αστοκάστε, έχουν πολλή ιδέα, έχει συμπέρασμα διαφορετική με τα λογικά του. Μα όλα αυτά είναι μόνο μάταια. Είναι κάσιμο χρόνο. Επειδή με τα λογικά μα, με τα λογικά του ανθρώπου, κανένα δεν μπορεί να γνωρίζει τη βουλή του κύριου, ούτε να συγκνιάζει. Αλλά μόνο με ανοιχτή καρδιά ο άνθρωπο μπορεί να λάβει αποκαλύψη και μαρτυρία από τον κύριο και να γνωρίζει αυτό που του μιλάει ο κύριο. Η πίστη έρχεται από ακοή... σε αυτό που λέει ο κύριο, δεν έρχεται από αυτό που βλέπει ο άνθρωπο. Αυτό είναι που, το, το σημείο που σηκίζονται πολλοί άνθρωποι από διαφορετική θρησκεία. Διαφορετική θρησκεία νομίζει ότι η πίστη είναι αυτό που λέει η θρησκεία να το κάνει. Δηλαδή, αν κάποιο κάνει παράδοση, νομίζει ότι έχει πίστη. Όχι, αυτό δεν είναι πίστη αλητινή ορισμό τη πίστη σημαίνει ο κύριο μιλάει και εγώ πιστεύω. Ο κύριο μιλάει σε σένα, μαρτυρεί σε σένα και εσύ πείτε αυτό είναι πίστη, είναι εμπιστοσύνη. Δεν το βλέπει, επειδή δεν βλέπει τον κύριο, αλλά άκουσε τη μαρτυρία του και και σε αυτό με εμπιστοσύνη ότι είναι από το Θεό, ότι είναι αλήθεια. Αυτό είναι πίστη. Αλλά σήμερα όμω, εξαιτία τη θρησκεία, άλλαξα ο ορισμό τη πίστη, τότε οι άνθρωποι μετάτρεψα πίστη σε κάτι που φαίνεται που κάνει ο άνθρωπο επειδή η θρησκεία λέει. Όχι, αυτό είναι ανθρώπινα, ανθρώπινα δογμάτα ανθρώπινα ιδεολογία και ανθρώπινα θεωρία. Αλλά αυτό που σώζει τον άνθρωπο είναι αλήθεια που έρχεται από τον Κύριο που πιστεύει ο άνθρωπο. Με πίστη να πείτε ο άνθρωπο στη μαρτυρία του Άγιο Πνεύμα, στην αποκαλύψη του, σε αυτό που λέει ο Θεό Επειδή δεν βλέπεις, δεν καταλαβαίνει με τα λογικά του. Απλώ μπορεί να ακούει αυτό που του λέει ο κύριο. Αυτό είναι πίστη. Ο κύριο είναι ζωντανό. Ο Θεό είναι ζωντανό και μιλάει. Πρέπει οι άνθρωποι τη να ξέρουν ότι ό,τι είναι ιστορικό για να το μαθαίνει κάποιο, εξάλλου δεν μαθαίνεται, αλλά αποκαλύπτεται. Ο Θεό είναι ζωντανό, που είναι εκτό χρόνου. Ζει η αιώνια τα αιώνια. Δεν έχει γενεολογία. Επειδή αν κάποιο έχει ιδέα για ένα Θεό που μιλούσε τότε, τότε έχει ένα Θεό που είναι είδωλο ιστορικό που δεν υπάρχει. Ο Θεό είναι τα είδωλα του κόσμου. Αλλά ο αληθινό που είναι ζωντανό είναι αυτό που ζει εκτό χρόνου και αιώνια και αιώνια. Που δεν κατανοείται με λογικά, αλλά αποκαλύπτεται. Ούτε μαθαίνεται, αλλά αποκαλύπτεται μόνο. Για σήμερα σα αφήνω εδώ η κάρη του κύριου Ισού μαζί με όλοι σα.